Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον κατελθόντα από το Βήμα συνάδελφο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σαχινίδη, ότι στόχος μας δεν είναι η εξαφάνιση του ΠΑΣΟΚ. Τη διαρκή συρρήκνωση του ΠΑΣΟΚ στα όρια της εξαφάνισης την εξασφαλίζει άριστα η πολιτική που ακολουθεί η ηγεσία σας. Και επίσης ότι εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε ΠΑΣΟΚ. Είμαστε ένα κόμμα της αριστεράς, με την ιδεολογία του, το πρόγραμμά του, την πολιτική του, και οι πρώτοι που μας ζητούν να μην γίνουμε ΠΑΣΟΚ είναι ο λαϊκός κόσμος του ΠΑΣΟΚ, που νιώθοντας προδομένος από τη δική σας πολιτική, πυκνώνει τις γραμμές του συνασπισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς. Αλλά ας έρθουμε στα γεγονότα. Η υπόθεση των υποβρυχίων είναι μια αμαρτωλή ιστορία. Μετά από 14 χρόνια και αφού ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, έχουμε πάρει μόνο ένα από τα υποβρύχια, τα άλλα τρία σκουριάζουν και τα υπόλοιπα δεν έχουν ξεκινήσει καν. Τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά έχουν κλείσει, οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι στο δρόμο και ο κύριος Σάφα, που πιθανότατα είναι ένας αχυράνθρωπος των Γερμανών και πρέπει να μας εξηγήσετε πώς τον βρήκατε, γιατί δεν υπήρξε διαγωνισμός, ζητάει κι άλλο ένα δις ευρώ χωρίς να έχει βάλει ένα καρφί. Αυτή είναι με λίγα λόγια η ιστορία που βρωμάει από την κορφή μέχρι τα νύχια. Σε λίγες ώρες, όπως φαίνεται, η Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία, διακομματική, θα πει όχι στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Ο ελληνικός λαός όμως, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, όταν ρωτιέται αν πρέπει να ψαχθεί με σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής η υπόθεση, απαντά σε ποσοστά 80% και βάλε ναι. Επικαλούμε μία δημοσκόπηση που θυμάμαι, της MRB, τη διευθύνει ο κύριος Μαύρος, που δημοσιεύτηκε στη Real News. Είναι μια ακόμη απόδειξη της αναντιστοιχίας του αισθήματος και των απαιτήσεων του ελληνικού λαού για διαφάνεια, χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος με τη σημερινή εικόνα και κατάσταση της Βουλής. Εμείς ζητάμε να ψαχθούν οι πάντες και τα πάντα, ξεκινώντας από την αμαρτωλή συμφωνία 012Β του 2000 του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Σημειώνω ότι τον Οκτώβριο του 2013 ο κύριος Τσοχατζόπουλος καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη για μίζες που σχετίζονται με αυτή τη συμφωνία, αλλά ακόμη δεν έχει ασκηθεί δίωξη στους Γερμανούς συνεργούς του, αυτούς που έδιναν τις μίζες. Ακολούθησε η σύμβαση 021Β του 2002 του κυρίου Παπαντονίου. Για αυτήν, πρόσφατο δημοσίευμα 2 Δεκεμβρίου στη Real News πάλι λέει ότι μυστική έκθεση της ίδιας της Φέροσταλ καταγράφει δεύτερη γενιά μίζας ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ που προφανώς δόθηκε σε ελληνικά χέρια. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πριν λίγες ώρες βρέθηκε στη Σιγκαπούρη ένας λογαριασμός 13,7 εκατομμύρια δολάρια στο όνομα του κυρίου Κάντα, αναπληρωτής διευθυντής εξοπλισμών και επί Τσοχατζόπουλου και επί Παπαντονίου, που ερευνάται από τη δικαιοσύνη. Ακολουθεί η πενταετία 2004-2009, 5 χρόνια απραξίας, που δεν γίνεται τίποτα ουσιαστικό για την προώθηση της συμφωνίας από τους υπουργούς άμυνας που διαδέχθηκαν τον Τσοχατζόπουλο και τον Παπαντονίου, και εννοώ τον κύριο Σπηλιωτόπουλο και τον κύριο Μεϊμαράκη. Αντίθετα, τι γίνεται? Δεν καταγγέλουμε τη σύμβαση, πληρώνουμε χωρίς να παραλαμβάνουμε μικρότερα ποσά από ό,τι προηγουμένως, αλλά συνεχίζουμε να πληρώνουμε, και δεν προχωράει τίποτα για την επισκευή των παλαιών υποβρυχίων, τον εξυγχρονισμό τους. Και έρχεται ο 38-85 του 2010, η συμφωνία που κυρώνεται με νόμο από τη Βουλή, ο λεγόμενος νόμος Βενιζέλου, που εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι είναι η χαριστική βολή για τα ναυπηγεία. Η χαριστική βολή που επιδεινώνει τους όρους Τσοχατζόπουλου.
ψηφίζεται από το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κυρίου Καρατζαφέρη, από το οποίο πήρε μεταγραφή στη Νέα Δημοκρατία ο σημερινός κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βορύδης. Καταψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με όσα σας είπε προηγουμένως ο Παναγιώτης Ολαφαζάνης ως επιχειρηματολογία που αποδεικνύεται δυστυχέστατα προφητική. Καταψηφίζει όμως και η Νέα Δημοκρατία. Και το σκεπτικό με το οποίο καταψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτό παραλείψατε να το αναφέρετε, είναι ότι ο νόμος Βενιζέλου χειροτερεύει τη σκανδαλώδη σύμβαση Τσοχαντζόπουλου. Και αυτά τα λέει η Νέα Δημοκρατία δια του κυρίου Μιχελάκη, όχι μόνο το 10 αλλά και τον Απρίλιο του 12. Και λέει ο κύριος Στασούλας, εισηγητής σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, ο ατυχής, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι σκάνδαλο, κύριε Βενιζέλο, αυτός ο νόμος, αλλά δεν μπορώ να τα πω, δεν με έχετε πείσει. Και ο κύριος Μεϊμαράκης, διατελέσας υπουργός, αφήνει επίσης εχμές, και αυτά υπάρχουν στα πρακτικά και θα τα καταθέσω κιόλας εδώ για να τα ξαναθυμηθείτε, γιατί έχετε επιλεκτική μνήμη. Ο κύριος Βενιζέλος και η τότε πλειοψηφία, ΠΑΣΟΚ και Καρατζαφέρης, διθύραμβοι. Λύνεται το πρόβλημα. Με βάση τη συμφωνία του νόμου 3885 λύθηκε το πρόβλημα. Ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος άφησε τεράστιες εχμές και πάλι για αυτό το νόμο, για τη συμφωνία η οποία έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. Εσείς μας τα είπατε. Και μας είπατε ότι καλέσατε τον κύριο Σάφα και συμφώνησε μαζί σας να προχωρήσει η υλοποίηση με επανασύνδεση πληρωμών με πρόοδο του έργου, όπως γίνεται σε κάθε λογαριασμό, σε κάθε συμφωνία. Είτε θες να χτίσεις ένα σπίτι, ένα υποβρύχιο, συνδέεις τις πληρωμές με την πρόοδο του έργου. Και μας είπατε όμως, κύριε Αβραμόπουλε, ότι μετά ο κύριος Σάφα ανέρεσε αυτή τη συμφωνία επικαλούμενος τις διατάξεις του νόμου. Έτσι είναι. Άρα, πού πάνε οι διθύραμβοι ότι ο νόμος έλυσε το πρόβλημα? Με βάση το νόμο έπρεπε τον Ιούλιο του 12 να πλέει στις ελληνικές θάλασσες ο Πιπίνος, το Μάιο του 13 ο Ματρόζος. Αντιθέτως είπατε, κύριε Αβραμόπουλε, ότι εδώ έχουμε ένα θεσμικό αδιέξοδο με βάση το νόμο. Παραλείψατε στην ομιλία σας να αναφέρετε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Όλος ο κόσμος λέει κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Εσείς είπατε μόνο κυβέρνηση Σαμαρά. Και θυμάμαι και παλιότερα είχατε πει για όσους υποβρυχίως έδρασαν και έχουν δημιουργήσει ένα αδιέξοδο. Όλα αυτά λέμε να ψάξουμε λοιπόν, γιατί θα βλάψει αυτό. Μας είπατε ότι θα φέρετε μια νέα συμφωνία και θα την περάσετε από τη Βουλή και θα τη συζητήσουμε όλοι. Πότε δεν μας είπατε? Με ποιους όρους? Και αν πρέπει πάλι το μάρμαρο για τη δική σας κακοδιαχείριση, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ εννοώ, επί 15 χρόνια το πληρώσει ο ελληνικός λαός. Και επειδή κάτι είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνοντας πράγματα που έχει πει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι εμείς τάχα εξυπηρετούμε τον Τσοχαντζόπουλο και τους ανθρώπους του και τους ενόχους του, να σας διαβάσω κάτι. Δεν προκύπτει κανένα στοιχείο πιθανής τέλεσης ποινικού αδικήματος από τους πρώην υπουργούς Εθνικής Άμυνας, κυρίους Απόστολα Θανάσιο Τσοχαντζόπουλο και Γιάννου Παπαντονίου, και τα στελέχη της πολιτικής και στρατηγικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, που επί μήνες προσευλήθησαν και διασύρθηκαν αδίκως. Ποιοι το λένε αυτό και πότε? 11 Ιανουαρίου του 2005, Αλέξανδρος Ακριβάκης, Ευάγγελος Βενιζέλος, Μιχάλης Καρχιμάκης, Σοκράτης Κοσμίδης, Κίμων Κουλούρης, Ανδρέας Λοβέρδος, Γρηγόρης Νιώτης, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ηλίας Παπαηλίας. Τα γραπτά μένουν. Παρακαλώ, στα πρακτικά. Αλλά έχουμε και άλλες δηλώσεις. 28 Απριλίου του 2011, ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ δηλώνει: η έρευνα για τα υποβρύχια θα είναι κολοβή αν περιοριστεί στον Άκη Τσοχαντζόπουλου. Άκη Τσοχαντζόπουλο, και τάσεται υπέρ της ανάγκης η έρευνα για την υπόθεση να πρέπει να συνεχιστεί και να πάρει βάθος σε ραδιοσταθμό. Τώρα έρχεται η πρόταση
που ζητάει αυτή η έρευνα, όπως τότε έλεγε ο πρόεδρος της Δημάρ, να πάρει βάθος. Γιατί την αρνείστε, συνάδελφοι της Δημάρ, αυτή την πρόταση? Τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα στα δεδομένα του προβλήματος? Τι σας εμποδίζει να είσαστε συνεπείς με όσα δήλωνε ο πρόεδρος της Δημάρ τότε? Μήπως ο επικείμενος γάμος με τον κύριο Λοβέρδο? Μήπως το να μείνει ανοιχτό το συνοικέσιο με τον κύριο Βενιζέλο, όπως ζητάει ένα σεβαστό τμήμα του κόμματός σας? Πάσα απάντηση στο θέμα δεκτή, αλλά η ανακολουθία είναι προφανής. Site Anti-News, το πιο φιλοσαμαρικό site στο διαδίκτυο. Χθεσινό άρθρο, Anti-News. Το υπογράφει με αρχικά ο διευθυντής του εκδότης, το Βασίλη Ζήσης. Λέει, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κολυμβήθρα του Σιλοάμ για το Πασόκ. Και θυμίζει όσα λέγατε τότε εναντίον του νόμου Βενιζέλου. Τώρα λέτε τα ανάποδα. Γιατί έχετε αποφασίσει να γίνετε κολυμβήθρα του Σιλοάμ για το Πασόκ. Ποια είναι τα αρνητικά του νόμου 3885, τα οποία επικαλέστηκε με την γνωστή διπλωματική του κομψότητα ο κύριος Αβραμόπουλος? Παρετήθηκε το δημόσιο από κάθε δικαίωμα, επέστρεψε τις εγκυητικές επιστολές στους Γερμανούς, τους έδωσε και μια παραγγελία 1 δις, επέλεξε μια διαδικασία να λύνονται οι διαφορές αντίθετη με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο που επιτρέπει και την αλλαγή εργολάβου και υπεργολάβου όταν ο άλλος δεν κάνει τη δουλειά. Επέλεξε με άγνωστες διαδικασίες έναν αχυράνθρωπο. Ο κύριος Σάφα έχει εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Και όλο αυτό το αλυσβερίσι που δεν ξέρουμε ποιος είναι ποιος δημιουργεί και την υποψία και πρέπει να ψαχτεί από τη Βουλή. Μήπως οι Γερμανοί πούλησαν στον εαυτό τους με μια διαδρομή? Γιατί η Χαντεβέ έχει ποινικό μητρό. Την ψάχνουν για μίζες στην Ινδία. Την ψάχνουν για μίζες στην Νότια Κορέα. Την ψάχνουν για μίζες στην Πορτογαλία. Μόνο στην Ελλάδα δεν έχει ασκηθεί δίωξη εναντίον της Χαντεβέ. Παρότι οι ίδιες οι εταιρείες, η Φέροσταλ, σε δική της έκθεση μιλάει για πρώτη και για δεύτερη γενιά μίζας και ενδεχομένως να υπήρξε και τρίτη και τέταρτη. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά οι Έλληνες πολίτες, άλλο αν δεν ομολογείται εδώ στη Βουλή μέσα από τις κομματικές εκπροσωπήσεις, ότι δεν μπορεί ο μόνος που τα έπαιρνε μέσω των εξοπλιστικών να τον Χατζόπουλο, όταν συνεχίζουμε με τους ίδιους. Από τη συμφωνία και μετά του 385, όπως τροποποιήθηκε με το 3892, όπου η Prime Invest αντικατέστησε την Abu Dhabi Mar. Τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά ουδέποτε λειτουργήσαν. Για ένα διάστημα από το Μάιο του 12 και μετά λειτουργούσαν μία μέρα εκ περιτροπής και τώρα είναι καιρός που έχουν σταματήσει εντελώς. Δεν έχει υποβληθεί καμία κύρωση από τις ελληνικές κυβερνήσεις στις αρχές της Χαντεβέ. Όλες οι επιλογές και του ΣΑΦΑ και της Χαντεβέ και όλων δεν έγιναν με διαγωνισμούς αλλά με προσωπικά ταξίδια και επαφές, στις οποίες πολλές φορές ανακατευόντουσαν και αναρμοδίως άνθρωποι. Πριν την συμφωνία με την Abu Dhabi Mar που συνέχεια εξαφανίστηκε, υπήρχε ένα ταξίδι του Νίκου Παπανδρέου και του κυρίου Παμπούκη στο Abu Dhabi. Τι σχέση είχαν αυτοί? Και της κυρίας Κατσέλη και όποιον άλλο, δεν έχει σημασία. Τι σχέση είχαν αυτοί με κανονικές διαγωνιστικές διαδικασίες? Και κάτι ακόμη για να κλείσω, κυρία Πρόεδρε. Οι διαγωνισμοί και με Τσοχατζόπουλο και με Παπαντονίου και η συμφωνία Βενιζέλου, ξέρετε τι προβλέπουν? Προμήθεια υποβρυχίων χωρίς τορπίλες. Πανάκριβων υποβρυχίων χωρίς να προμηθευόμαστε τορπίλες. Γιατί είναι πατέντα Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ τις τελευταίες δεκαετίες να αγοράζουμε οπλικά συστήματα χωρίς τα όπλα. Για να είμαστε μετά δεμένοι και να τα πληρώνουμε χρυσά. Να γιατί η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού ζητάει αυτή η υπόθεση να ψαχτεί. Να γιατί η πρότασή μας δεν είναι πρόταση κομματικών σκοπιμοτήτων και αντεκδίκησης. Είναι αντίθετα
ένα αίτημα διαφάνειας, χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και αν καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, εγώ περιμένω έστω και τώρα στο παραένα τον κύριο Βενιζέλο να έρθει και να πει εδώ ναι να ψηφίσουμε όλοι μαζί την πρόταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Και τον κύριο Σαμαρά, τον καλό στις λίγες ώρες που απομένουν, να μην κάνει για μια ακόμη φορά σκασιαρχείο από τη Βουλή όπως συνηθίζει, να έρθει εδώ και να πει ή ότι υποστηρίζει τη θέση του κόμματός του, γιατί αυτά τα λέγει ο κύριος Μιχελάκης εκ μέρους του τον Απρίλιο του 2012, ή ότι κάνει την καρδιά του κομμάτια και για να υποστηρίξει τον αντιπρόεδρό του ξεχνάει όσα λέγει ο ίδιος και το κόμμα του πριν λίγο καιρό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.